Χαίρετε φίλες και φίλοι από το κλειστό του Αγίου Νικολάου, όπου σήμερα ξεκινούν και τα play-off της Summer Evolution League. Πρώτο μάτς για την φάση των 32. Αυτό το παιχνίδι που θα παρακολουθήσουμε σήμερα ανάμεσα στα τσουβάλια και την Press-Off, το παιχνίδι μόλις ξεκίνησε, με την Press-Off να βρίσκεται στην πρώτη επίθεση του παιχνιδιού. Θα έρθει και το πρώτο καλάθι από τον Γκέο, ο οποίος θα ανοίξει το σκορ για το 2-0. Πάμε να δούμε λίγο τις πεντάδες. Θα σου βάλει από τη μία Μεράπτη, Κοτσιλίνη, Καλύβα, Καρδαρά και Καλάτζη στο παρκέ, ενώ θα γίνει και το πρώτο λάθος από τους γηπεδούχους. Ενώ από την άλλη έχουμε Τσορτό, Νομικό, Κοροκούλη, Βασιλείου και Γκαίο στην πρώτη πεντάδα. Θα έρθει και το πρώτο άστοχο για τους φιλοξενούμενους, οι οποίοι συνεχίζουν να προηγούνται προς τα μέσα με δύναμη. Θα πάρει το φάουλ, θα πετύχει το καλάθι ο Καλατζής, ο οποίος θα ισοπαρίσει σε 2-2 και μπορεί να δώσει και το προβάδισμα στην ομάδα του. Από τη μία τα Τσουβάλια, τα οποία τερμάτισαν στη δεύτερη θέση του δεύτερου ομίλου με ρεκόρ 4-1. Ενώ από την άλλη η Press-Off πήρε την τρίτη θέση στον 7ο ομίλο της Summer Revolution με 3 νίκες και 2 ήττες συνολικά το 3-2 τώρα. Για τα Τσουβάλια, έπειτα από την συμπληρωματική βολή του Καλατζή. Και ως ψάχνει επιλογή έξω για 3 τώρα το σουτ, θα βρει σίδερο ο Βασιλείου. Κατεβάζει ο Κοτσιλίνης. Θα γίνει το κλέψιμο από τον Γκαίο. Βασιλείου δίστασε τώρα να το πάρει, καθώς το στόχισε νωρίτερα. Η μπάλα στα χέρια του Νομικού. Κοροπούλης βάζει πλάτη, Νομικός έξω για 3, θα πάρει το σουτ και θα το βάλει. 3-5 για χείρος Νομικού. Ξανά μπροστά η Press-Off, τρίποντο τώρα για τα Τσουβάλια, άστοχο. Ανανεώνει την προσπάθειά τους, όσοι δεν προλάβε την μπάλα ο Καρδαράς. Εκείνη κατέληξε εκτός και περνάει στα χέρια των φιλοξενούμενων. Το σκορ στο 3-5. Μπαλά στη γωνία. Βασιλείου τσεκάρει τις επιλογές, πέρασε η πάσα για τον Τσορτό. Νομικός υποπίεση το τρίποντο, πολύ άστοχο. Κοτσιλίνης. Καλύβα στον Καλατζή. Θα πάρει το συνδυαδίο πόντους ο Καρδαράς, βρήκε σίδερο. Μπαλά εκτός, να δούμε ποιος βρήκε τελευταίος. Ο Τσορτός, όπως λένε οι διαιτητές, ήρθε τελευταίος επαφή με την μπάλα. Ράπτης προσποιήθηκε, παίρνει ξανά για να εκτελέσει από κοντά. Επιθετικό rebound εκεί δυναμικά, αλλά δεν ήρθε το καλάθι από τον Καρδαρά. Κοροπούλης, Νομικός, θα πάρει ακόμα ένα τρίποντο, θα το χάσει, μαζεύει ο Ράπτης εκεί ανενόχλητος και αφήνει τον Κοτσιλίνη. Στέκεται εκεί, παλεύει, θα πάρει το φάουλ τελικά ο Καλατζής και θα οδηγηθεί στην γραμμή των βολών επίσης από το δεύτερο ματικό της Press-Off το μάτς. Χάσει την πρώτη, δεν αλλάζει το 3-5. Θα
χάσει και την δεύτερη, δεν πήρε κάτι από τη γραμμή. Σορτός του Βασιλείου, γίνεις απέναντι στον νομικό. Κοροπούλης μένει πάνω εκεί για να το πιέσει ο Καρδαράς. Νομικός το σκέφτηκε για λίγο, το πήρε και το έβαλε. 3-8. Ακόμα ένα τρίποντο από τον νομικό. Που φέρει την Περσό στο συν 5. Ράπτης στα δεξιά στον Καλατζή. Με το αριστερό εκείνος δεν τελειώνει καλά. Αλλά ξανά να πήγε στο Στεφάνι, μαζεύει ο Γκέος. Καθαρίζει την. Συνεχίζεται το μάτσι, είχαμε ένα θεματάκι με την κάμερα, όλα λύθηκαν στο 3-11 το παιχνίδι μας. Με την Πρεσόφ στην επίθεση του, στο άστοχο σουτ του Βασιλείου. Θυμίζουμε ότι ο νομικός έχει ξεκινήσει πολύ καλά το παιχνίδι. Το σημερινό παιχνίδι έχει πετύχει μέχρι στιγμής 3 τρίποντα σε αυτά τα πρώτα 5,5 λεπτά. Και έχει φέρει την ομάδα του στο συν 8, όπου και παραμένει αυτή από τις άστοχες προσπάθειες των Τσουβαλιών για να μειώσουν. Θα πάρει ακόμα ένα σουτ, αυτή την φορά άστοχη. Ράπτης περνάει, θα πάρει το φάουλ από τον Γκέο. Ο Κοτσιλίνης βγαίνει και παίρνει ο Καρδαράς, αφήνει ξανά στον Κοτσιλίνη. Ψάχνει λίγο χώρο εκείνος για να εκτελέσει αδύναμο το σουτ. Ανανεώνεται η επίθεση για τα Τσουβάλια. Καλατζής για 3, μέσα 6-11. Βασιλείου δεν πέρασε η πάσα, έγινε το κλέψιμο από τα Τσουβάλια, αλλά ο Καλατζής εκεί πάσαρε κάπου που δεν υπήρξε, το παίκτη μπερδεύτηκε εκεί. Υπήρξε μια συνεννοησία με τον Κοτσιλίνη. Το σουτ για 3 δεν ξέρω αν μετράει. Έχει υπάρξει και φάουλ μακριά από την μπάλα. Μετράει κανονικά το τρίποντο, 6-14. Τσουρτός. Πάει μπροστά μέσα, θα δεχτεί την τάπα από τον Ράπτιο Παραράς. Δεν βρήκε χώρο εκεί να εκτελέσει, το εκπάσαρε έξω. Τρίποντο εκτός, ο οποίος δεν είναι καλό. Αυτός πιέστηκε ο Κοροπούλης. Καυτή πάσα για τον Ράπτη, εκείνος υποπίεση αστοχή από κοντά. Μαζεύει ο νομικός. Βασιλείου στον Παραρά. Νομικός τώρα ερεμεί κάπως την κατάσταση. Σορτός. Βασιλείου στην κορυφή, παίρνει το screen. Παλιά στα δεξιά. Παραρά τώρα, ο οποίος θα πάρει την εκτέλεση και είναι άστοχος, παραμένει το 6-14. Ράπτης βρίσκει λίγο ανοιχτό διάδρομο. Πλησιάζει και θα κάνει το 8-14. 2 και 13 ακόμα για την λήξη της πρώτης περίοδου. Κοροπούλης δεν μπορούσε να αφήσει τον Βασιλείου, τώρα του πέρασε την πάσα. Μπροστά του έχει τον Ράπτη, εκείνος ζητάει το σκριν. Θα παίξει το pick and roll ωραία με τον Παραρά από κοντά, εκείνος αστοχή και στην δεύτερη ευκαιρία δεν μπορούσε να βρει στόχο, αλλά
πάσαρα για σε αντίπαλο στη συνέχεια. Πάσα πίσω από την πλάτη, δυσκολεύεται, αλλά προλαβαίνει ο Κωστιλίνης. Καλατζής είχε κόψει προς το καλάθι, αλλά δεν πέρασε. Πάσα ο νομικός την κατάλαβε. Βασιλείου, 1,5 λεπτό ακόμα στην πρώτη περίοδο. Παραράς δυναμικά προς τα μέσα, δεν αφήνει την παραστο καλάθι. Κωστιλίνης στα αριστερά. Ζητάει και παίρνει. Ο Λαζανάς αφήνει στον Καλατζή, ο οποίος θα αναλάβει την εκτέλεση από την κορυφή. Είναι άστοχο το σουτ και του ίδιου. Τσορτός. Έχουμε φάουλ από τον, Λαζανά έγινε. Κυριακίδης για πρώτη φορά στο μάτς, παίρνει την θέση του Καλατζή. Κονοπούλης γυρίζει μπροστά από τον Ράπτη, βρίσκει τρόπο να εκτελέσει, έστωχα 8-16. Αναλαμβάνει την εκτέλεση ο Καρδαράς και πολύ καλά κάνει. 10-16 το σκορ. Δευτερόλεπτα ακόμα στην πρώτη περίοδο. Κοροπούλης και δίνει το σκρίνο ο Βασιλείου, θα γίνει το φόλο από τον Ράπτη. Βασιλείου στη γωνία προσπίτια, περνάει από τον Κυριακίδη, ο οποίος τον ανακόπτει με φάουλ. Είναι το τέταρτο από τα τσουβάλια, το τελευταίο που είχα να δώσω. Δεν είχε ξεκινήσει η προσπάθεια όπως λένε οι διαιτητές. Βασιλείου εκτελεί μετά την προσποίηση, ευστοχή, 10-19. Δευτερόλεπτα για τα τσουβάλια. Μπάλα στον Κυριακίδη, όπως θα πάρει το τρίποδο και θα εκτελέσει την εκπνοή. 13-19. Τρίποδο από τον Κυριακίδη και με αυτόν τον τρόπο θα κλείσει το πρώτο δεκάλεπτο. Με τους φιλοξενούμενους να διατηρούν απόσταση 6 πόντων. Επιστρέφουμε σιγά σιγά για την έναρξη του δεύτερου δεκαλέπτου. 13-19 το σκορ υπέρ της Πρεσόφ. Κάτι που παρέλειψα να πω νωρίτερα, ότι στην Summer Evolution League τα παιχνίδια του play-off είναι best of 3. Δηλαδή όποιος πάρει δύο νίκες είναι και αυτός που θα συνεχίσει στην συνέχεια της κατηγορίας, στη συνέχεια των play-off. Γρήγορο καλάς εδώ από τον Παραρά για το 14-21. Κυριακίδης. Μπάλα στον Ράπτη. Δεν βρήκε χώρο εκείνος, άφησε τον Κυριακίδη, ο οποίος πιεζόμενος από τον Παραρά πήρε το τρίποντο. Επιθετικό rebound, αλλά δεν ήρθε το καλάθι για τα τσουβάλια. Καθαρίζει ο Βασιλείου την φάση. Βρετός τώρα, ο οποίος έχει περάσει το μάτς. Φάουλ από τον Καρδαρά. Πάνω στον Παραρά, τα δίνουν οι δυο τους. Πρώτο ομαδικό αυτό για τα τσουβάλια. Καλύβας τώρα περνάει στο παιχνίδι, παίρνει την θέση του Καρδαρά. Από τα δεξιά για δύο είναι το σουτ. Κοτσιλίνης. Καλατζής αφήνει έξω στον Καλύβα για τρεις εκείνος. 16-21. Μουσική.
γράπτης. Κυριακίδης στον Ράπτη, εκείνος είχε χώρο και τον εκμεταλλεύτηκε για το 18-21. Βασιλείου. Πάσαρε στον Παραρά, κοντρά σε δύο εκείνος, τον κόβει από πίσω ο Ράπτης. Πολύ καλή άμυνα εδώ για τα Τσουβάλια. Η μπάλα καταλήγει εκτός. Έχουμε κάποιες παρατηρήσεις του διαιτητή στον Παραρά, ο οποίος διαμαρτύρεται για την προηγούμενη φάση. Λίβα στον Κυριακίδη για 3 στο σούτ. Βρίσκει σίδερο η μπάλα και καταλήγει εκτός. Ράπτης μαζεύει στο επιθετικό rebound. Παίρνει και το σούτ από το play. Δεν είναι καλό, βρίσκει στο ταμπλό. Ο Ντάκος νομικός τιμένος για 3 αστοχή. Μαζεύει ο Παραράς και αφήνει στον Βασιλείου. Πέρασε και ήθελε να περάσει μόνο για τον Παραρά. Θα ήταν μια πολύ έξυπνη πάσα, αλλά δεν μπόρεσε να την υποδεχθεί καλά εκεί ο συμπαίκτης του. 5 λεπτά τώρα για την Πρεσόφ, Βασίλειο Στρεφάγκο, το Ματσοκοροπούλης. Ο οποίος παίρνει τώρα την μπάλα και θα πάρει και το σούτ. Υποπίεση για με βήμα πίσω, ο Καλατζής με μια σφαλιάρα και στέλνει την μπάλα στον Κοτσιλίνη. Καλατζής προς τα μέσα, δεν τελειώνει καλά, τα έκανε όλα καλά εκτός από το τελείωμα. Παραράς θα βρεθεί στο έδαφος, καθώς έχει γίνει το φόλο από τον Καλύβα. Ένα φόλ που τον στέλνει στην γραμμή των βολών. Ξανά στον Παραρά, καθώς αδράνησε και η άμυνα των Τσουβαλιών, δεν μπόρεσε να πάρουν το rebound. Τορτός μέχρι μέσα, ο Κοροπούλης με συγχωρείται, 18-23. Ράπτης στο πλάι, πατώντας τη γραμμή. Δεν καταλήγει μέσα η μπάλα, δεν το έκανε το χατήρι. Ρετός. Κοροπούλης καστύπασε στο νομικό, προλαβαίνει τον Καλατζή και εκτελεί για 3. 18-26. Καλύβας πέρα στον Καλατζή, όπως έχει βάλει πλάτη Κυριακίδης τώρα από την κορυφή. Πάρει το σούτ εκεί για 2 πόντους, 20-26. Βρετός. Κοροπούλης σταματάει την τρίπλα. Παραρά στο νομικό. Παστοχή τώρα στο τρίποντο. Παραράς εκεί πήδηξε μόνος του και πήρε το rebound. Βρετός ακόμα ένα τρίποντο για την Πρεσόφ. Ούτε αυτό μέσα. Καλύβας μάζεψε, αφήνει στον Κοτσιλίνη. Ράπτης πήρα από τον Κοτσιλίνη, άφησε τον Κυριακίδη, δεν δίστασε εκείνος να εκτελέσει. Καλατζής στο επιθετικό rebound. Κοτσιλίνης ακόμα ένα τρίποντο για τα Τσουβάλια, μέσα τώρα. 23-26. Για Σιρός Κοτσιλίνη πλησιάζουν στους τρεις πόντους οι γηπεδούχοι. Με τον
Νίκο Μπαλάσκα να ανακαλύψει ένα καλέσει time out και να τα πει λίγο εκεί με τους παίκτες του. Συνέχεια στο παιχνίδι μας με τις δύο ομάδες να επιστρέφουν στο παρκέ 23-26. Δείχνει πλέον ο Φωτεινός Πίνακας με τα τσουβάλια να έχουν πλησιάσει τους τρεις πόντους. Ρετός ο Ντάκο Γκέος από κοντά. Μαζεύει ο Ποντάκος. Ακόμα μια προσπάθεια η φιλοξενούμενη. Η μπάλα έξω στον Κοροπούλιο που θα πάρει το σιούτ. Έχουμε στήριγμα για φάουλ από τον Κυριακίδη. Κοροπούλης πάνω το Ράπτης, Γκέος από κοντά δίνει ύψο στο σιούτ. Μαζεύει ο Ράπτης Κοτσιλίνης. Τώρα θα οργανώσει την επίθεση για την ομάδα του. Ράπτης δεν πήγε κάποιος πάνω του, καλάθι και φάουλ. Άργησε να πάει πάνω στο μαρκάρισμα. Ο Κοντάκος τον έχασε η άμυνα της Πρεσόφ. Και τώρα έχει και ευκαιρία να φέρει το ματς ίσα ο Ράπτης αν ευστοχίσει στην συμπληρωματική βολή. Θα την βάλει και αυτή για το 26-26. Στα ίσα πλέον το παιχνίδι. Τη μετά τσουβάλια να ολοκληρώνει την επιστροφή του. Κοροπούλης σηκώνεται αλλά αστοχή, προσπαθεί και με δεύτερη ευκαιρία ζητάει φαουλ, αλλά δεν υπάρχει κάτι σύμφωνα με τους διαιτητές. Ο Τσιλίνης παρά στον Κυριακίδη. Ξανά βλέπει τον συμπαίκτη του. Ράπτης έχει βάλει πλάτη τον Βρετό. Θέλησε εκεί να πάει την μπάλα Κοτσιλίνης, αλλά δεν τα κατάφερε ο Βρετός. Βγήκε ωραία και έκλεψε. Τσορτός στον Βρετό. Ξανά τσορτός. Του δίνει το σκρινό Γκέος. Κοροπούλης στα 9 δευτερόλεπτα. Πάνω του ο Καλατζής. Θέλει να το παίξει στα πόδια. Θα καταλήξει μέσα η μπάλα. Πήρε και το φαουλ ο Κοροπούλης από τον Καλατζή. Φαουλ νούμερο 4 για τα τσουβάλια. Μετράει κανονικά το καλάθι όπως λέει ο διαιτητής. Ο Καλατζής εκεί τα έβαλε με την άμυνα της Πρεσόφ. Κατάφερε να ευστοχίσει με το τρίτο συνεχόμενο καλάθι και φάουλ στο παιχνίδι. Το 28-28 τώρα και ευκαιρία για τα τσουβάλια να πάρουν το πρόβλημα στο σκορ. Θα γίνει 29-28 πλέον με τους γηπέδους να μπαίνουν μπροστά, να πληρώνουν το προσπέρασμά τους. Τσορτός στον Κοροπούλη ανάμεσα από δύο και σε εκτελεί για τρεις και το βάζει. 29-31. Ξανά προβάδισμα για την Πρεσόφ. Καλατζής αλλάζει κατεύθυνση, πάει προς τα μέσα τον Γκέο. Μαζεύει το rebound εκείνος. Ψάχνει επιλογές, έχει φύγει μπροστά ο Κοροπούλης. Ο Ντάκος τώρα πάει μπαλά στον Κοροπούλη. Τσορτός, πως πείτε, περνάει το έδαφος. Ο Καλατζής ο οποίος τράβηξε το διχτάκι.
Οπότε μετράει κανονικά το καλάθι. 29-33. Ένα και 40 ακόμα μέχρι την ανάπαυλα του μηχρόνου. Από το πλέον ο Καρδαράς θα κάνει το 31-33. Λέει τι κινήσεις θέλει από τους παίκτες του Τσορτός. Από εκεί στον Βρετό, ο οποίος θα κάνει ένα πολύ άστοχο σουτ. Κοτσιλίνης περνάει. Ράπτης προσποιείται. Αφήνει έξω στον Καρδαρά. Προτιμάει να πάει μόνος του εκείνος στην φάση. Αστοχή από κοντά. Πίεση τώρα στους φιλοξενούμενους, η οποία θα αποφέρει τελικά καρπούς. Ράπτης πήρε, θα πάει μπροστά μέσα, θα πετύχει το καλάθι για το 33-33. Εκμεταλλεύτηκαν το λάθος των αντιπάλων εδώ. Τα τσουβάλια και έφεραν ξανά το ματς ίσα, 44 λεπτά ακόμα μέχρι την ανάπολα του ημιχρόνου. Χοροπούλης. Πάνω το Καλατζής πάει και ο Ράπτης για βοήθεια. Θα γίνει το κλέψιμο ακόμα ένα από τα τσουβάλια. Ράπτης ανάμεσα από δύο. Παίζει καλή άμυνα ο Παρανάς. Δεν αλλάξε το σκορ. 15 δευτερόλεπτα τώρα όλα στην διάθεση της Χρυσόφ. Το καταλαβαίνει αυτό ο Κοροπούλης και ζητάει ηρεμία. 9 δευτερόλεπτα τώρα. Τσεκάρει και ο ίδιος το ρολόι. Βλέπει ότι έχει 6 δευτερόλεπτα, γι' αυτό θα πάρει και το τρίποντο και θα το βάλει. Μην σας ξεγελάει το διχτάκι το οποίο είναι σχισμένο εκεί πέρα. Μπήκε στο καλάθι μπάλα. Και κάπως έτσι φτάνουμε στο φινάλε του δεύτερου δεκαλέπτου. Με το σκορ στο 33-36 και την Πρεσόφ να διατηρεί το προβάδισμά της. Επιστρέφουν σιγά σιγά οι δύο πεντάδες στο παρκέ για να ξεκινήσει και το δεύτερο ημίχρονο με την Πρεσόφ να κλείνει το δεύτερο δεκάλεπτο όντας μπροστά στο σκορ με 33-36 για να ξεκινάει και τώρα την τρίτη περίοδο με την μπάλα στα χέρια της. Χοροπούλης. Πιέζει και ο Ράπτης δυνατά. Η μπάλα αυτή στον Παραρά, ο οποίος θα πάρει τώρα το σωστά 7 δευτερόλεπτα. Θα μπει μέσα η μπάλα. 33-38. Καρδαράς περνάει από το νομικό με τα αριστερό. Δεν τελειώνει καλά την φάση. Δεν κατέληξε εντός καλά και η μπάλα και έφτασε και σε πολύ ευνοϊκή θέση για τον ίδιο Καρδαράς. Η μπάλα παραμένει στα τσιβάλια, τα οποία ξεκινούν με Κοτσιγλίνη, Καλίβα, Ράπτη, Καλατζή και Καρδαρά στην πεντάδα. Θα γίνει το λάθος από την Πρεσόφη, η οποία έχει Κοροπούλη, Βασιλείου, Παραρά, Νομικός και Τσορτό στην πεντάδα, η οποία ξεκινάει το τρίτο δεκάλεπτο. Έχουμε σφύριγμα για φάουλ στον Καλατζή. Πρώτο ομαδικό για την Πρεσόφ στο τρίτο δεκάλεπτο. Καλατζής στέκεται εκεί στο πλάι. Θέλει να περάσει, θα πάρει το φάουλ. Λίγο λείψε να πετύχει το καλάθι. Ωστόσο αστόχησε και θα βολευτεί με τις δύο βολές. Όπως είπαμε, τα τσουβάλια τερμάτισαν στην δεύτερη θέση του δεύτερου ομίλου. Εκεί όπου την τετράδα συμπλήρωσαν τα Bulldogs, οι Retro Pacers και οι Basket Maniacs. Από την άλλη, η Πρεσόφ πήρε την τρίτη θέση του 7ου ομίλου
Πρώτη εκεί τερμάτισαν οι Athens Crips, δεύτερη οι Gunners και τέταρτη οι Greek Freaks. Αυτές είναι οι ομάδες που συνεχίζουν τα play-off της Summer Evolution League. 35-38 τώρα το σκορ από τις βολές του Καλατζή. Τσορτό σταματάει την τρίπλα, βρίσκει τον Βασιλείου. Βασιλείου πάει στις τρίπλες, θα βρεθεί στο παρκέ. Θα χάσει τελικά την μπάλα, ο Ράπτης μαζεύει. Ο Τσιλίνης με 4 παίκτες τώρα γίνεται ο Βασιλείου. Καλατζής σηκώνεται τα χέρια στην μπάλα από τον Παραρά, καθαρή άμυνα από την Πρεσόφ και όπως λέει και ο διαιτητής, ο Καλατζής είναι αυτός που έβγαλε εκτός την μπάλα. Τσορτός βγαίνει και παίρνει ο Κοροπούλης. Βιαστική άμυνα εκεί από Ράπτη και Καρδαρά. Έχουμε 3 δευτερόλεπτα από τον Βασιλείου, αν δεν κάνω λάθος. Φώνες τώρα από τον Μπαλάσκα. Ράπτης. Καλατζής θα σηκωθεί. Δίνει ύψος το σουτ, μπαίνει μέσα με την βοήθεια του ταμπλό, ισοφάριση από τον Καλατζή. 38-38 πλέον. Κοροπούλης. Καρδαράς τον πιέζει. Κοροπούλης θα πάρει την εξέλεση. Μαζεύει ο Καλατζής. Κοτσιλίνη στα αριστερά. Είναι για δύο το σουτ. Στο σίδερο προσπάθεια δυναμικά έχει. Μπήκε ανάμεσα στους αντιπάλους του ο Ράπτης. Θα κάνει το 40-38, θα δώσει το προβάδισμα στα τσουβάλια και θα αναγκάσει την Πρεσόφ να καλέσει time out. Άρα 38 λοιπόν το σκορ. Επιστρέφουμε έπειτα από το time out της Πρεσόφ, η οποία βλέπει τώρα τα τσουβάλια να έχουν πάρει το προβάδισμα στο σκορ. Έπειτα από το 29-28 ξαναπαίνουν μπροστά οι γηπεδούχοι, οι οποίοι μετρούν ένα επιμέρους 7-2 στην τρίτη περίοδο. Θα βγει και αυτή η άμυνα. Καρδαράς. Βασιλείου εκεί προσπαθεί να του κάνει τη ζωή δύσκολη, κρατάει ο Καλδαράς και αφήνει στον Καλύβα. Καλατζής πάει προς τα μέσα, βρήκε τον καινό διάδρομο και εκτελεί ο Καλατζής για το 42-38. Τα λέει τώρα εκεί ο Ράπτης σε έντονο ύφος με τον Κοροπούλη από μια τεχνική ποινή για τους τώρα θα καθίσει στον πάγκο Ράπτης. Συνεχίζει και να τα λέει με τον Κοροπούλη. Συνεχίζεται στο παιχνίδι τώρα, ηρεμούν τα πνεύματα καθώς κάθισαν οι δύο παίχτες στους πάγκους τους. Τώρα ξανά η μπάλα στα χέρια του διαιτητή. Θα καθίσει στον πάγκο ο Κοροπούλης στην θέση που θα περάσει ο Βρετός για να συνεχιστεί το παιχνίδι μετά από αυτή την μικρή ένταση που υπήρξε.
Βασιλείου. Μερετό στον Τσορτό. Από αρκετά μακριά και ένα εκτελεί μας εγώ. Κοτσιλίνης. Καλατζής. Δεν μπόρεσε να υποδεχθεί την μακρινή πάσα. Μερετός έκανε το κλέψιμο. Νομικός. Καυτή πάσα για τον Βασιλείου. Παίζει εκείνος με τον συμπέκτη του, τον Κοντάκο, ο οποίος έχασε την μπάλα από τα χέρια του. Μυρίζει ωραία ο Καρδαράς, αλλά δεν μπορεί να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Νομικός. Στέκεται, αφήνει έξω. Βασιλείου για τρεις. Μέσα. 42-41. Κοτσιλίνης στην κορυφή, τσεκάρει δεξιά και αριστερά. Καλατζής προσπαθεί και να του φτιάξει χώρο μπροστά από τον νομικό, μέσα το σουτ από τον Κοτσιλίνη. 44-41. Τσορτός. Αφήνει στα αριστερά, Βασιλείου είναι μόνος του και τιμωρεί. 44-44. Δεύτερο συνεχόμενο τρίποντο από τον Βασιλείου, ο οποίος έμεινε ξεχασμένος εκεί στη γωνία από την αντίπαλη άμυνα και παίρνει ξανά το σκορ στην ισοπαλία. Πήρε το φάουλ ο Καρδαράς, καθώς πήρε καλύτερη θέση εκεί από τον Τσορτό. Καλύβας μπροστά από τον Βρετό, δεν βρίσκει στόχο. Μαζεύει ο Καρδαράς, αλλά και πάλι από κοντά δεν μπορεί να τελειώσει καλά τη φάση. Βασιλείου, νομικός τώρα ξανά από το πλάι, από εκεί που νωρίτερα ευστόχησε ο Βασιλείου. Το βάζει τώρα και ο νομικός για να δώσει το προβάδισμα στην ομάδα του. Με το τρίτο συνεχόμενο τρίποντο για την Πρεσόφη, η οποία βρίσκεται πλέον στο 44-47. Κυριακίδης δεν παίρνει το τρίποντο. Συνεχίζει και με τις τρίπλες. Τώρα θα πάρει το σουτ για 2 και θα το βάλει. 46-47. Τρεις ή μισή λεπτά απομένουν ακόμα στην τρίτη περίοδο. Οι δύο ομάδες παραμένουν κοντά στο σκορ. Δεν έχει καταφέρει ακόμα καμία από τις δύο να ξεφύγει, αν εξαιρέσουμε σε αυτό το καλό ξεκίνημα της Πρεσόφ, η οποία βρέθηκε και στο συν 8. Εδώ θα έρθει και το καλάθι από τον Βασιλείου για το 46-49. Συν 3 πλέον για την Πρεσόφ, Κυριακίδης για την ισοφάριση, δεν θα έρθει τελικά. Μαζεύει ο Βασιλείου και καθαρίζει, ξεφεύγει από την πίεση του Καλατζή. Νομικός στέκεται για 3. Δεν του κάνει το χατήρι μπάλα, είπα, θα καταλήξει και πίσω από το ταμπλό. Αλλαγές τώρα για τις δύο ομάδες, Ράπτης και Κοροπούλης επιστρέφουν στο μάτς. Ενώ στο μάτς πέρασε και ο Λαζανάς με τα τσουβάλια. Καλή βάση. Ράπτης, έχασα αλλά συγκράτησα. Κυριακίδης θέλει να παίξει και με πλάτη τον Κοροπούλη, πάει και ο νομικός για βοήθεια. Γυρίζει ο Κυριακίδης πολύ ωραία, 48-49. Νομικός. Πήρε ο Κοροπούλης, αφήνει ξανά στο νομικό για να εκτελέσει εκείνος από το πλάι. Δεν είναι καλό το σούτ. Καλύβας, πέρασε πάσα για τον Λαζανά. Καλατζής. Καλύβας, τσεκάρει τις επιλογές του. Βλέπει τον Καλατζή, του περνάει την μπάλα. Εκείνος μπροστά από τον Κοροπούλη, έχει 7 δευτερόλεπτα στην διάθεσή του. Να δούμε τι θα επιλέξει να κάνει, πάει να παίξει μόνος του και έχουμε επιθετικό φάουλ από τον Καλατζή. Ο Κοροπούλης είναι αυτός που το κέρδισε.
δεύτερο ομαδικό για τα Τσουβάλια. 4 υπενθυμίζω, όχι press-off. Μέχρι στιγμή στην τρίτη περίοδο, καλά της θα καθίσει τον πάγκο για να επιστρέψει ο Καρδαράς. Φορτός από τα αριστερά, νέο φαουλ για τα Τσουβάλια. Από τον Λαζανά έγινε αυτή τη φορά. Τρίτο ομαδικό για τους γηπεδούχους. Παρακινδυνευμένη πάσα του Νομικού, ωστόσο η μπάλα κατέληξε ξανά στον ίδιο. Βρετός είδε τον τον Κοροπούλιο, ο οποίος πάσαρε εκεί, δεν πήραν κάτι από αυτή την φάση οι φιλοξενούμενοι. Σηκώνεται ο Καρδαράς, καλύβασε και προσπάθησε να πάρει το εξωτικό rebound. Σορτός, μπαίνουμε σιγά σιγά και στο τελευταίο λεπτό της τρίτης περίοδου. Βρετός στη γωνία, Κοροπούλης γυρνάει μπάλα στην περιφέρεια για τρεις, ο Νομικός μέσα και αυτό, 48-52. Κυριακίδη θέλει να απαντήσει, δεν τα καταφέρνει. Σορτός στα 40 δευτερόλεπτα. Γέος πάει να του δώσει εκεί το σκριν. Σορτός περνάει ωραία και τελειώνει και τη φάση, 48-54. Το βάδισμα 6 πόντων για την Πρεσόφη, η οποία κατάφερε εδώ να ξεφύγει για λίγο. 13 δευτερόλεπτα τώρα όλα για τα Τσουβάλια. Τον Ράπτη να κρατάει. Τώρα παίρνει στον Κυριακίδη, 6 δευτερόλεπτα ακόμα για τους κυπεδούχους. Χάνει αντικανονικά ο Κυριακίδης από τον Τσορτό. Έγινε το 5ο ομαδικό και έχουμε βολές για τον Κυριακίδη. Μέσα η πρώτη, 49-54. Εξέλει τώρα την δεύτερη, θα τη βάλει και αυτή. 50-54, 3 δευτερόλεπτα, Νομικός προλαβαίνει το ρολόι και προλαβαίνει και τον Κυριακίδη για να πετύχει ακόμα ένα τρίποντο, το οποίο πανηγυρίζεται έξαλλα από την πλευρά της Πρεσόφ. Ολοκληρώνεται και το τρίτο δεκάλεπτο με τους φιλοξενούμενους να έχουν στα χέρια τους ένα προβάδισμα 7 πόντων. Στο σύν 7 πλέον η Πρεσόφ, με το σκορ να δείχνει τώρα 50-57 και όλα είναι να είναι έτοιμα για να ξεκινήσει το 4ο δεκάλεπτο. Με τα Τσουβάλια να είναι στην επίθεση. Και την Κωτσιλίνη να οργανώνει. Θα πάρει τελικά το σούτ από την κορυφή για 3, 53-57. Πήρε πάνω του ο Κωτσιλίνης σε αυτή την πάση. Δικαιώθηκε τελικά για την επιλογή του. Έχουμε τώρα μια διακοπή καθώς δεν κυλούσε ο χρόνος. Υπήρξε ένα θέμα με τον Φωτεινό Πίνακα. Τώρα σιγά σιγά κυλούν τα δευτερόλεπτα για να πάει το χρονόμετρο εκεί που βρισκόταν, 9:33 και 18 δευτερόλεπτα για την Πρεσόφ. Τρίποντο ακόμα ένα, ο Κοροπούλης είναι αυτός που εκτελεί τώρα για το 53-60. Καρδαράς
άρεσε σε αντίπαλο ο Κοροπούλης. Τσεκάρει τις επιλογές του, πέρασης κάθε πάσα για τον για τον Παραρά και έγινε το λάθος στην συνέχεια καθώς έκανε βήματα εκείνος. Κοτσιδίνης. Πέρασε πολύ ωραία η πάσα για τον Ράπτη, ο οποίος είχε κόψει προς το καλάθι, 55-60. Πολύ ωραία συνεργασία αυτή. Το μισό καλάθι ανήκει σίγουρα στον Κοτσιλίνη. Σορτός. Νομικός. Χέρι με χέρι στον Κοροπούλη. Βρήκε τρόπο εκείνος να του περάσει ξανά την μπάλα. Αλλά δεν βρήκε τρόπο στη συνέχεια ο Νομικός να φέρει τους κόλτους για την ομάδα του. Κοτσιλίνης τώρα. Ράπτης θα σηκωθεί. Αδύναμο το σουτ, κατέληξε πολύ η προσπάθειά του. Γεώργιος. Παραράς. Χτυπάει πάνω στον Κυριακίδη και παίρνει το φάουλ, το οποίο είναι και το πρώτο ομαδικό για τα τσουβάλια στο 4ο δεκάλεπτο, στο οποίο Γιάννη ο Μεσσίας είχε το πρώτο δίλεπτο. Μέσα η πρώτη. Για το 55-61. Χάνει την δεύτερη ο Παραράς. Κοτσιλίνης θα κατεβάσει για τα τσουβάλια. Θα πάρει και το σουτ. Από εκεί που νωρίτερα ευστόχησε, αστόχησε τώρα. Ράπτης εκεί παλεύει. Θα πάρει δεύτερο εξαιρετικό rebound. Αλλά δεν κατάφερε σε καμία από τις δύο προσπάθειες να αφήσει μπάλα στο καλάθι. Παίρνει ωστόσο την επιλογή να φέρει τις δύο πόντους από την γραμμή της φιλανθρωπίας. 56-61. Θα μπει μέσα και η δεύτερη. Μετά από μια μικρή περιπέτεια, 57-61. Παραράς στριφογυρνάει και χάνει μέχρι το τέλος, κύλησε η μπάλα και κατέληξε εκτός. Γκέος μάζεψε. Νομικός. Παίρνει το screen από τον Γκέο, ο οποίος πρέπει να έχει βρει εκεί αφελά του τον Ράπτη στο πρόσωπο. Η μπάλα παραμένει στους φιλοξενούμενους, οι οποίοι έχουν 14 δευτερόλεπτα στην διάθεσή τους. Σορτός. Κοροπούλης. Τον παίζει καλή άμυνα ο Καλατζής και έχουμε αντιαθλητικό φάουλ. Πολύ καλή εδώ αντίδραση από τον Καλατζή, ο οποίος πίεσε εκεί στην πάσα και τελικά κατέληξε να πάρει το αντιαθλητικό φάουλ από τον Παραρά, ο οποίος προσπάθησε εκεί να γλιτώσει το λάθος για την ομάδα του. Άστοχη η πρώτη. Πέρα λέει στο 57-61. Μέσα η δεύτερη. Για το 58-61. Ξανά η κατοχή σε χέρια των άστρων. Κοτσιλίνης, Ράπτης. Κλείστηκε εκεί, δεν πέρασε η πάσα. Παραράς τώρα, προποθέσει ευθυνδιασμού, βρήκε στο πόδι η μπάλα. Έγινε το λάθος. Έκρηξη από τον Μπαλάσκα, Κυριακίδης για τρεις, αστοχή. Με τα αριστερό δεν τελειώνει καλά ο Τσορτός, η μπαλά έξω στο νομικό. Βασιλού προσποιείται για να πλησιάσει, μπερδεύεται, αλλά καταφέρει να τελειώσει τη φάση. 58-63.
Κιλίνη. Καρδαράς. Καρατζής βγαίνει για να του δώσει το screen. Σορτός παραμένει πάνω του. Κοτσιλίνης είχε λίγο χώρο για το τρίποντο. Ράπτης μαζεύει. Θέλει να πάει κοντά ανάμεσα σε υψωμένα χέρια. Δεν μπόρεσε να τελειώσει καλά. Καρατζής πέταξε εκτός την μπάλα. Και έτσι η κατοχή περνάει στα χέρια της Πρεσόφ. 6 και 10 ακόμα για το φινάλε. Συνεχίζονται οι δυνατές μάχες στο μάτς, καθώς και οι δύο ομάδες θέλουν πολύ να κάνουν το 1-0 σε αυτό το πρώτο παιχνίδι για την φάση των 32 της Summer Evolution League. Θέλουν να πάρουν το προβάδισμα ενώ της συνέχειας. Νομικός ανακόβεται εκεί το σούτου. Ο Τσιλίνης περιμένει να έρθουν οι συμπαίκτες του Πύρου, ο Κυριακίδης, ο οποίος σκοπίες θα εκτελέσει, αλλά καταλήγει εκτός. Τσορτός οργανώνει ακόμα μια επίθεση για την ομάδα του. Γκέος, ξανά για Τσορτό. Τον καταδιώκει ο Κοτσιλίνης, Καλατζής τώρα πέρσι πάνω του. Νομικός για τρεις ελεύθερος. Έχουμε επιθετικό φαουλ από τον Παράρα στην διεκδίκηση του rebound. Αν δεν κάνω λάθος πρέπει να έγινε. Ράφτης άφησε στον Κοτσιλίνη. Καρδαράς πέρασε στον Καλατζή. Με πλάτη εκείνος του φεύγει πάλι από τα χέρια. Θα γίνει ακόμα ένα λάθος από τα κουμπάλια. Με το σκορ να παραμένει στο 58-63 και το προβάδισμα να παραμένει επίσης στα χέρια της Πρεσόφ. Παραράς στον Βασιλείου δεν είναι καλή πάσα. Αυτός βρισκόταν λίγο πιο αριστερά εκεί ο Βασιλείου. Λάθος τώρα και για την Πρεσόφ. Έχουμε και μια μικρή διακοπή για το time out. Όλα είναι έτοιμα για να συνεχιστεί το παιχνίδι. 4:48 ακόμα απομένει στο μάτς με την Πρεσό να παραμένει μπροστά, να κρατάει το τιμόνι μέχρι στιγμής με το σκορ στο 58-63. Ο Κιλίνης πήρε ξανά από τον Καλατζή. Παίζει ξανά οι δυο τους, με τον Καλατζή να καταφέρει να φτάνει κοντά, να αφήνει και την μπάλα στο καλάθι. 60-63. Τρεις πόντοι πλέον για τρεις πόντοι χωρίς τις δύο ομάδες. Νομικός δεν μπορεί να βρει τον διάδρομο, έχει φύγει στον Αιγαίο. Κοντρά στο κοντύτερο, πέφτει εκείνος να σηκωθεί για να τελειώσει καλά. 60-65. Ενώ έχουμε και στο έδαφος έναν παίχτη της Πρεσόφ. Βασιλείου ήταν αυτός που χτύπησε, σηκώθηκε. Του δίνει και το χέρι ο Καλατζής. Φαίνεται πως όλα είναι καλά, συνεχίζει κανονικά ο παίκτης της Πρεσό. Καρδαράς, Καλατζής. Νομικός βγαίνει πάνω του την μπαλά στον Κοτσιλίνη. Εκτελεί εκείνος για τρεις και τον βάζει. 63-65. Πολύ μεγάλο σύντολο από τον Κοτσιλίνη. Στους δύο πόντους πλέον η Πρεσό. Προσποιεί το Βασιλείου και περνάει και θα αφήσει για την μπάλα στο καλάθι. Παίρνει και το φάουλο Βασιλείου. 63-67. Εκτελεί τώρα τη συμπληρωματική βολή μέσα για το 63-68.
εκεί έκλεψε την μπάλα ο Κοντάκος Βασιλείου. Είναι μόνος ο Νομικός, θα το πάρει από το πλάι. Δεν καταλήγει εντός η μπάλα, ακολούθησε την φάση ο Κοντάκος. Ούτε αυτός μπορούσε να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Ο Τσιλίνης, μπαίνουμε στο τελευταίο τρίλεπτο. Ράπτης μπροστά από τον Βασιλείου, πήρε το σούτ και το έβαλε. 65-68. Αρνούνται να καταθέσουν τα όπλα οι γηπεδούχοι. Βασιλείου. Κρατάει και λίγο πιο μπροστά από το κέντρο. Θα σηκωθεί για τρεις. Έξω η μπάλα. Μαζεύει ο Καλατζής και αφήνει στον Κοτσιλίνη. Μπορούν ακόμα και να ισοφαρίσουν ένα τρίποντο οι γηπεδούχοι. Αλίβας. Θα πάρει το φάουλ και τις δύο βολές. Αυτό είναι το τέταρτο φάουλ μάλιστα της Πρεσόφ, το τελευταίο που είχε να δώσει μέχρι το φινάλι. Από την άλλη δύο ομαδικά έχουν τα τσουβάλια μέχρι τώρα, με 2 και 14 ακόμα να απομένουν μέχρι το φινάλι. Μέσα η πρώτη με το 66-68. Εκτελεί τώρα και την δεύτερη ο Καλύβας, την οποία θα τη χάσει. Παραμένει το 66-68. Σορτός. Τώρα περνάει το κέντρο. Νομικός. Πάει από τα δεξιά. Η μπάλα φτάνει στον Βασιλείου, ο οποίος θα πάρει το τρίποντο στα 4 δευτερόλεπτα. Νομικός μάζεψε το rebound. Σορτός. Ψάχνει την μπάσα, πέρασε για τον Γκέο. Νομικός θα πάρει το σούτ πατώντας στη γραμμή. Μαζεύει ο Κοτσιλίνης, 1 και 35 ακόμα. Έξω η μπάλα. Αλλά παραμένει στα χέρια των τσουβαλιών. Δύο αλλαγές για την Πρεσόφ. Βρετός και Παραράς παίρνουν τη θέση του Τσορτού και του Κοντακού. Αμέσως η εκτέλεση από τον Καλύβα. Μαζεύει ο Γκέος εκεί μπροστά από τον Καρδαρά Βασιλείου. Παίρνει το σκρίν από τον Παραρά. Νομικός βγαίνει δυνατά πάνω του Ράπτης. Νομικός κρατάει και έχει 7 δευτερόλεπτα. Βασιλείου 4 δευτερόλεπτα τώρα για την Πρεσόφ. Αναγκάζεται να πάρει το σούτ. Δεν θα καταλήξει εντός καλαθιού. Μαζεύει ο Παραράς και ανανεώνεται η επίθεση της Πρεσόφ. Βασιλείου κλείστηκε ανάμεσα από δύο. Και ο Ράπτης έκανε το φάουλ. Διαφωνεί με την απόφαση του διαιτητή ο παίχτης των γηπεδούχων. Στη γραμμή τώρα ο Βασιλείου. 66-68 το σκορ. 54 δευτερόλεπτα ακόμα για το φινάλε. Πολύ σημαντικές οι βόλες αυτές για την Πρεσόφ. Μέσα η πρώτη. 66-69. Βασιλείου τώρα ετοιμάζεται για την δεύτερη. Εκτελεί εύστοχα και την δεύτερη ο Βασιλείου, αλλά λάθος από την γραμμή της φιλανθρωπίας. Πάει πλέον το σκορ στο 66-70 και δίνει στην Πρεσόφ ένα πολύ καθοριστικό σημείο με 54 δευτερόλεπτα να απομένουν. Προβάδισμα 4 πόντων. Πλησιάζουμε σιγά σιγά προς το φινάλε, το οποίο δεν ξέρουμε ακόμα τι μας επιφυλάσσει. 54 δευτερόλεπτα για το τέλος, 66-70 μπροστά η Πρεσόφ και τα τσουβάλια τώρα είναι στην επίθεση. Καλατζής δυναμικά προς τα μέσα, δεν μέτραει το καλάθι, λέει ο ρέφερι, καθώς έχουμε επιθετικό φάουλ από τον
Καλάτζη, ο οποίος, όπως λέει ο διαιτητής, άπλωσε το χέρι του αντικανονικά στα υψωμένα χέρια του Βασιλείου, αν δεν κάνω λάθος. Και έτσι υπέπεσε στην παράβαση. Συνεχίζει ο ίδιος να διαμαρτύρεται. Κωνσταντίνης, 45 Βασιλείου, με συγχωρείτε, 45 ευρώλεπτα ακόμα. Καλύβας τον πιέζει. Σορτός. Τώρα θα γίνει το φαουλ από τον Καλύβα. Και είναι δύο βολές για την Πρεσόφ και για τον Σορτό συγκεκριμένα. Έξω η πρώτη από τον Τσορτό, παραμένει το 66-75, το 70 με συγχωρείτε. Θα χάσει και την δεύτερη ο ίδιος. Πεταμένη ευκαιρία εδώ από τον Τσορτό για να πάει την ομάδα του σε μια απόσταση ασφαλείας. Δεν έχουν άλλα timeout τα τσουβάλια. Έτσι, συνεχίζεται κανονικά το μάτς με τον Κοτσιλίνη. Μισό λεπτό ακόμα. Ο Κοτσιλίνης ψάχνει να βρει λίγο χώρο. Σηκώνεται και φτωχή. 68-70. Διακοπή τώρα, καθώς έχουμε το time out από την πλευρά της Πρεσόφ. Τέσσερα δείχνει το χρονόμετρο και επίσης 68-70 το σκορ. Και σκύλα και γρήγορο φαουλ επιλέγουν να κάνουν τα τσουβάλια με τον Καλύβα. Να σταματάει αντικανονικά τον Βασιλείου και να τον στέλνει στην γραμμή των βολών. Μόλις 2 δευτερόλεπτα κυλήσαν στο χρονόμετρο. Τον Βασιλείου να ετοιμάζεται για δύο καθοριστικές βολές. Θα βάλει την πρώτη, νωρίτερα ευθέστηκε και στις δύο, όταν του ζητήθηκε να πάει στη γραμμή της φιλανθρωπίας. 68-71. Θα βάλει και την δεύτερη. Με κρύο αίμα αντιδράει ο Βασιλείου, κάνει το 68-72 και έχουμε νέα διακοπή. Γιατί έχουμε και ένα νέο time-out. Επιστρέφουν οι δύο ομάδες, 22,9 απομένουν ακόμα. 68-72 το σκορ. Κυριακίδης θα το πάρει από πολύ μακριά, δεν το βάζει. Ακόμα μια ευκαιρία για τρεις. Ούτε τώρα θα έρθει το τρίποντο από τον Καλύβα. Βασιλείου βαλεύει για το rebound. Η μπάλα θα φτάσει στον ίδιο. Παραδάς. Θα βγει μπροστά. Θα γίνει το κλέψιμο από τον Κοτσιλίνη. Η Ράπτης. Νέο τρίποντο για τα τσουβάλια. Ούτε αυτό καλό. Καλύβας κάτω από την αντίπαλη ρακέτα. 70-72. Δεν μετράει ό,τι έγινε στην συνέχεια. Καθώς έχει ζητηθεί time out. Από μπροστά επιλέγουν να παίξουν τώρα οι φιλοξενούμενοι, οι οποίοι βρίσκονται στο συν 2 με 3 δευτερόλεπτα ακόμα μέχρι την ολοκλήρωση του μάτς. Μπάλα στον Βασιλείου, θα γίνει το φάουλ από τον Καρδαρά.
με το χρονόμετρο να σταματάει στο 1,5. Πρέπει τουλάχιστον εδώ ο Βασιλείου να βάλει έστω τη μία για να έχουμε τουλάχιστον ενδεχόμενο παράτασης, αν βάλει και τις δύο. Νομίζω πως η νίκη δεν θα φύγει από τα χέρια της Πρεσόφ. Βασιλείου μέσα η πρώτη, 70-73. Βασιλείου στη δεύτερη, 70-74 και κάπου εδώ νομίζω πως η Πρεσόφ θα κάνει το 1-0. Ένα σουτ πίσω από το κέντρο, φινάλε λοιπόν του παιχνιδιού. Η Πρεσόφ θα καταφέρει να πάρει την νίκη σε αυτό το πρώτο μετάξι του παιχνίδι. Θα επικρατήσει 70-74 των τσουβαλιών και θα κάνει το 1-0 την φάση το 32 της Summer Revolution League. Αυτά λοιπόν εδώ από το κλειστό του Αγίου Νικολάου. Τσουβάλια Πρεσόφ 70-74.